Πάμε σε αυτό που έλεγες, Άρη, και σε διέκοψα προηγουμένως τώρα, γιατί είχαμε σήμερα πράγματι συγκλονιστικές καταγγελίες, γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, των καθυστερήσεων, όλων αυτών των παραλήψεων δεν αφορούν μόνο την κυβέρνηση, αφορούν και την περιφέρεια Αττικής. Πάμε να δούμε λοιπόν τις καταγγελίες για τις οποίες επίσης σιωπεί ηχθείως από τις άλλες πλευρές του Κυριάκου Βελόπουλου για το χορό εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων από την περιφέρεια Αττικής και τον κύριο Πατούλη. Πάμε. Το περίεργο είναι ότι υπάρχει μια, θα το πω, πολυκομματική συγκάλυψη. Χθες αποκάλυψα κάτι, γιατί κανείς δεν μιλάει. Είπα ότι ο κύριος Πατούλης στην περιφέρεια Αττικής έδωσε 11 εκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις για να πάρει υδροφόρες. Παπ, γρήγορα, φωτογραφικά, ανάθεση, έκτακτη ανάγκη. Κανείς δεν μιλάει, γιατί. Γιατί. Τι είναι ο Πατούλης και ο κάθε Πατούλης. Με το χρήμα των Ελλήνων το ιερό δεν θα παίζει κανένας από καμία θέση όπου και αν βρίσκεται. Έκθεση λοιπόν της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τον κύριο Πατούλη. Απευθείας αναθέσεις 32 εκατομμυρίων ευρώ σε 18 μήνες. Απευθείας. 32 εκατομμύρια ευρώ ένας άνθρωπος δίνει απευθείας αναθέσεις. Ο Περιφερειάρχης Αττικής. Και αναρωτιέμαι εγώ, υπάρχει πολιτεία, υπάρχει βουλή, υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν κόμματα να τον ελέγξουν? Όχι. Κάνει ό,τι θέλει. Το 80% λέει η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, έκθεση συνέταξε, δηλαδή 25 εκατομμύρια, και μάλιστα λέει το εξής. 293 συμβάσεις, κύριε συνάδελφε, δόθηκαν μόνο σε 8 άτομα. Σε 8 αναδόχους, 293 συμβάσεις. Μιλάμε για κανονικό πλιάτσικο. Λαιλασία του πλούτου του ελληνικού λαού γίνεται και κανείς δεν ελέγξει αυτή τη χώρα. Και ντρέπομαι που το λέω. Εμείς δεσμευόμαστε. Το χρήμα του ελληνικού λαού θα το προστατεύσουμε μέχρι εσχάτων. Η ελληνική λύση δεν επιτρέπει ούτε μίζες, ούτε κομπίνες, ούτε διαφθορά. Θα πατάξουμε τη διαφθορά. Πραγματικός καταπέλτης, και βεβαίως εδώ, Άρη, έρχομαι σε σένα, αλλά θέλω να δούμε, γιατί βρήκαμε την έκθεση, το απόσπασμα της έκθεσης που ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Της ανεξάρτητης αρχής ανερχής, να το δούμε. Συμβάσεων. Διότι πέρα από την περιγραφή που ακούσαμε στη Βουλή το πρωί, υπάρχει και ένα στοιχείο που έχει δεύτερη οσμή σκανδάλου, διότι επισημαίνεται ότι όλη αυτή η διαδικασία, λέει, είναι πιθανό να υποκρύπτει και κατάτμιση ενιαίας και σημαντικού ύψους δαπάνης. Είναι η περίφημη μέθοδος κατάτμιση των δαπανών για να γίνεται, Άρη, τα ξέρεις καλύτερα εσύ στην αυτοδιοίκηση πώς θα κάνουν, κάνουν κατάτμιση για να είναι απευθείας αναθέσεις, αλλά αυτό είναι ποινικό αδίκημα ενδεχομένως και σε βαθμό κακουργήματος. Κοίταξε, να δούμε, δώστε μου την κάρτα που την έχουμε. Έλα, Άρη, είναι αυτά που λέγαμε εδώ. Λοιπόν, αυτό που σας είπα, ότι η ΕΑΔΙΣΥ είναι η Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία διαπιστώνει σε 402 συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις 32 εκατομμυρίων από 1ης του 21 έως 2ης του 22. Εκτός από τις αποκλήσεις για τις προϋποθέσεις κλπ. Λέει, είναι πιθανό να υποκρύπτει κατάτμιση, σπάσιμο δηλαδή, των κονδυλίων για να μπορούν να γίνονται οι απευθείας αναθέσεις. Και από κάτω λέει αυτό που είπε, που διάβασε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ότι το 80%, το 80% αυτού έχει πάει, είναι η επόμενη παράγραφος, σε 8 αναδόχους. Με πανομοιότυπο τρόπο. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις της Εθνικής Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Παρακαλώ, εδώ είμαστε. Δηλαδή, 8 άνθρωποι με απευθείας αναθέσεις από τον κύριο Πατούλη έχουν πάρει μέσα σε αυτό το διάστημα των 18 μηνών, από αρχή του 21 μέχρι τα μέσα του 22, έχουν πάρει 25.600.500 ευρώ. Δεν είναι και άσχημα.